Εδώ μπήκε ένα ζήτημα. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Άσχετα, τοποθετηθήκαμε όλοι. Κάναμε πρωτολογία, κάναμε δευτερολογία. Όποιος ήθελε να πάρει το λόγο μπορούσε να σηκωθεί από κάτω να τον πάρει. Δεν τον πήρε κανένας άλλος. Μπήκε σε ψηφοφορία συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα θα το βάζει Λαϊκή Σπύρος, θα το βάζει κάποιος άλλος, το βάλει η κυρία Τσίχλη. Τι τοποθέτηση παίρνει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε συγκεκριμένο πράγμα, στη 248, 1η Αυγούστου του 2019, απόφαση του ΕΔΙΣΤ. Σηκώσαμε τα χέρια και ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε εμείς ότι πρέπει να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Ο κύριος Πατούλης με την κυρία Δούρου ψήφισαν ότι αυτή η απόφαση πρέπει να παραμείνει. Και ο κύριος Τζίμερος μαζί, τρεις παρατάξεις. Ο κύριος Πατούλης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Τζίμερος. Ο κύριος Τζίμερος, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πατούλης. Το λέμε δύο φορές για να είμαστε κατανοητοί. Ψήφισαν να παραμείνει η απόφαση του ΕΔΣΝΑ 1η Αυγούστου του 2019. Δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζαμε, ότι υπήρχε μια ανοιχτή συνεννόηση για αυτή την απόφαση, έγινε συγκεκριμένο και αποκρισταλώθηκε στη σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, αυτό τώρα αδικεί και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Όχι, αυτή η προσπάθεια, η οποία δεν έχει καμία λογική... Κύριε Πρωτουλή, θα σας απαντήσω. Να την αλλάξετε. Προστατεύστε τουλάχιστον και το δικό σας κύρος, ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Υπάρχει θέμα με το γραμματικό και εμείς λέμε υπάρχει. Να έρθει σαν θέμα. Εδώ γι' αυτό που συζητάμε για το χιτά φυλής, 9 φορές το φέραμε και 9 φορές έπρεπε να γίνει ολόκληρη φασαρία για να συζητηθεί. Να έρθει το γραμματικό, πάντως, θέλετε τώρα. Σήμερα συζητάμε να ανοίξει ένα κύκλο. Σύμφωνοι. Να ανοίξει ένα κύκλο, να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε για το ζήτημα. Για το θέμα που φέραμε ήταν η απόφαση του ΕΔΣΝΑ για νέα χωματερή στη φυλή 300 στρεμμάτων. Είναι το ζήτημα μέσα στα στερεά απόβλητα, ξεχωριστό το γραμματικό. Ανοίξτε ένα κύκλο, ξέρω εγώ, θα κάτσω. Τι να κάνουμε, αφού είναι τέτοιο σοβαρό το θέμα, όπως είπε ο κύριος Πατούλης, θα ανοίξουμε ένα κύκλο, να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα για το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε πάντως, και να πούμε και για ψηφοφορία. Είναι δυνατόν να μπαίνουν έτσι τα θέματα.